Περάσουμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βασίλη Γιώγιακα, τον οποίο έχουμε κοντά μας και τον ευχαριστώ, γιατί θέλω να κάνουμε μια κουβέντα αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις. Συνεχίζει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Γιώγιακα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, για πρώτη φορά συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία φυσικά να έχει την πρωτοκαθεδρία στις δημοσκοπήσεις ως αυτή που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό, αλλά έχουμε πεσμένα τα ποσοστά, ψαλιδισμένα λίγο, και υπάρχει μία, θα έλεγα, συζήτηση για το κενό στα δεξιά της, εν ώψη βέβαια και των ευρωεκλογών. Αν είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να δούμε λίγο τις κάρτες μας, την κάρτα από την Μέτρων Ανάλυσης για την πρόθεση ψήφου στις ευρωεκλογές και μετά τις Opinion Poll για την εκτίμηση ψήφου στις ευρωεκλογές και να τις σχολιάσουμε μαζί. Βλέπουμε λοιπόν εδώ στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία έχει 24,6% από 28,5% που είχε. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυξάνει το ποσοστό του και πηγαίνει από το 10,4% στο 11,8%. Το ΠΑΣΟΚ από 11,7% πέφτει στο 10,2% πηγαίνοντας αυτή τη φορά στην τρίτη θέση. Το ΚΚΕ βρίσκεται στο 7,9%. Ελληνική Λύση 7,6%. Νίκη στο 2,5%. Σπαρτιάτες στο 1,5%. Η Νέα Αριστερά δείχνει λίγο ότι τσιμπάει στο 2,3%. Μέρα 25 1,5%. Μετά έχουμε το την Πλεύση Ελευθερίας στο 3,4, Φωνή Λογικής 1,8, Λοιπά 3,2, Λευκό Άκυρο 3 και 3,7 το δεν θα ψηφίσουν και για διευκρίνηση ψήφος φυσικά στο 15%. Λοιπόν, αυτή έχουμε την πρόθεση ψήφου στις ευρωεκλογές. Θέλετε να σχολιάσουμε πρώτα σε αυτό, γιατί και η επόμενη εικόνα στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε. Βλέπετε κι εσείς ότι έχει μια μικρή κάμψη. Πού θεωρείτε ότι οφείλεται αυτή η κάμψη? Γιατί να πούμε ότι είναι λίγο μετά και την συζήτηση που είχαμε για τα Τέμπη, ήταν και για τα δύο νομοσχέδια αυτά, τα οποία προκάλεσαν αρκετές, έτσι θα έλεγα, αριθμίες στην κυβέρνηση. Θέλετε να μας δώσετε τη δική σας εκτίμηση? Είναι γεγονός ότι ακόμη και σήμερα οι τελευταίες μετρήσεις, όπως είπατε κι εσείς, επιβεβαιώνουν την πολιτική υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιες περισσότερες, κάποιες λιγότερες, με μεγαλύτερη φθορά σε σχέση με τις υπόλοιπες μετρήσεις. Εμείς όμως, σαν Νέα Δημοκρατία, κυρία Ραμπατζή, δεν επιλέγουμε και δεν επικαλούμαστε δημοσκοπήσεις με βάση την καταγραφή που έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Πρέπει λοιπόν ακόμα και τη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, που δείχνει μια μεγαλύτερη φθορά και είναι ευκαιρία μέσω αυτών των δημοσκοπήσεων, να λάβουμε τα μηνύματα της κοινωνίας και να αντιληφθούμε την κρισιμότητα των ευρωεκλογών. Είπατε και εσείς πολύ σωστά ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα στο πολιτικό προσκήνιο επικράτησαν διάφορα νομοσχέδια, όπως ήταν τα πανεπιστήμια, ήταν ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών, ήταν η εξεταστική για τα Τέμπη, κάτι που όντως το τελευταίο χρονικό διάστημα και με την προσπάθεια που κατέβαλε η αντιπολίτευση, Μίζωνα και Ελλάσσον αντιπολίτευση, προσπάθησε να δυναμητήσει ένα θέμα που όντως ήταν πάρα πολύ τραγικό, δύσκολο και ιδιαίτερα για τα θύματα και για τις οικογένειές τους. Ένα θέμα που όλους μας έχει συγκλονίσει και προσπαθούν μέσω αυτού, όπως τόνισε και ο Πρωθυπουργός, να σπεκουλάρουν, να δώσουν και να κατανείμουν ευθύνες χωρίς ουσιαστικά η δικαιοσύνη, η οποία ασχολείται και διεξοδικά και γρήγορα, θα έλεγα, και πάνω απ' όλα πρέπει να δείξουμε απόλυτο σεβασμό, ιδιαίτερη προσοχή και να σεβαστούμε τις όποιες αποφάσεις και διαδικασίες της. Κύριε Γιώργιακα, για να είμαστε έτσι λίγο ειλικρινείς και με τον κόσμο που μας ακούει, δεν λέω ότι δεν είστε, απλά για να τα κάνουμε πιο πρακτικά τα θέματα. Θεωρείτε ότι η εικόνα αυτή με την συνεχιζόμενη, αν θέλετε, γιατί βλέπουμε ότι το θέμα τουλάχιστον των Τεμπών και από την αξιωματική αντιπολίτευση διατηρείται πάρα πολύ ψηλά με συνεχείς δηλώσεις και από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και με δηλώσεις από στελέχη της ίδιας της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με τη στάση που έχει κρατήσει ο κύριος Καραμαλής. Με την εικόνα λοιπόν αυτή που θα διατηρείτε, γιατί πάρα πολλοί σας καταλογίζουν ότι δεν έχετε πάρει, όχι δεν έχετε πάρει σοβαρά, απλά δεν θεωρείτε ότι θα γίνει πολύ μεγάλη ζημιά από τα Τέμπη. Με την εικόνα λοιπόν αυτή, συν την εικόνα που κάποιοι από τη Νέα Δημοκρατία θα θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα στην κυβέρνηση ότι είναι δυσαρεστημένοι σε σχέση με το ακροατήριό της, το οποίο δηλαδή δεν το εκλαμβάνει, όχι σοβαρά, απλά ότι δεν είναι το ακροατήριο στο οποίο
απευθύνεται ή, εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι αυτοί που πιστέψανε. Θεωρείτε ότι θα είναι οι άνθρωποι αυτοί που ενδεχομένως να μην σηκωθούν από τον καναπέ τους, να μην πάνε να ψηφίσουν, προκειμένου να μην ψηφίσουν φυσικά κάποιο άλλο κόμμα, έτσι ώστε να έχει η Νέα Δημοκρατία ακόμα μεγαλύτερη φθορά τελικά στην κάλπη αυτή καθεαυτή? Κυρία Ραμπατζή, πρέπει όλοι να αναλογιστούμε και ιδιαίτερα οι ψηφοφόροι της παράταξής μας θα πρέπει να κρατηθούν σε εγρήγορση. Σίγουρα πολλά θέματα τους έχουν προβληματίσει, τους έχουν εγκλωβίσει και πολλοί από αυτούς νιώθουν και θυμό, νιώθουν και πληγωμένοι, θα έλεγα, έτσι, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πρέπει όμως όλοι να αναλογιστούν ότι αυτές οι εκλογές και ιδιαίτερα οι κάλπες, όπως τονίζει ο Πρωθυπουργός, είναι άδειες. Και πρέπει να πάμε και να ψηφίσουν, αλλά και να στηρίξουν την παράταξή μας, γιατί είναι η παράταξη της ευθύνης. Οι σημαντικές προσπάθειες που έχει καταβάλει ο Πρωθυπουργός όλα αυτά τα χρόνια, διαχειρίστηκε πάρα πολλές κρίσεις, πανδημίες, πολέμους, Ουκρανία, ενεργειακά θέματα. Κατάφερε να ανεβάσει τη χώρα μας στο κύρος της διεθνώς, σε παγκόσμιο, θα έλεγα, επίπεδο. Κατάφερε να φέρει τη χώρα μας και να είναι ένας συνομιλητής με όλες τις κορυφαίες χώρες. Μην ξεχνάτε τη θέση και τη στάση που κράτησε, έτσι, και στο Ουκρανικό, αλλά το σεβασμό που έχει δείξει όλες οι κορυφαίες χώρες και ιδιαίτερα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά λοιπόν γίνανε με παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού μας. Κύριε Γιώργια, αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια. Τώρα, απλά να σας πω το εξής. Πείτε μου για να σας θέσω το ερώτημα. Πείτε μου. Και καλούμαστε τώρα σε μια κορυφαία διαδικασία, τις ευρωεκλογές, να πάμε να ψηφίσουμε όλοι μας και ιδιαίτερα οι άνθρωποι που στηρίζουν την παράταξή μας. Γιατί αν αναλογιστούμε 12 μήνες μετά τις εκλογές στις εθνικές που έγιναν τον Ιούνιο του 2023, να έχει μια σημαντική πτώση η Νέα Δημοκρατία, έτσι, δεν θα είναι μόνο ένα μήνυμα για τις ευρωεκλογές, θα είναι και ένα εσωτερικό μήνυμα για την κυβέρνησή μας. Έτσι, αν δεν πιάσουμε. Επειδή λοιπόν λέτε για το εσωτερικό μήνυμα, αν μου επιτρέπετε, μία άνω τελεία. Επειδή ακριβώς και στις ευρωεκλογές ψηφίζουμε σε όλη την Ελλάδα, σε πάρα πολλές περιοχές, κυρίως της Βορείου Ελλάδος, υπάρχει μία μεγαλύτερη πτώση της Νέας Δημοκρατίας και αύξηση των ποσοστών σε κόμματα όπως είναι η Ελληνική Λύση, όπως είναι η Νίκη, ακόμα και οι Σπαρτιάτες. Θεωρείτε ότι, για παράδειγμα, το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, το οποίο και εσείς, εάν δεν με απατάει η μνήμη μου, είπατε όχι, για τους λόγους για τους οποίους εξηγήσατε, φαντάζομαι εξηγήσατε και στο εκλογικό σας κοινό, αλλά εξηγήσατε και στο Κοινοβούλιο. Θεωρείτε λοιπόν ότι εκεί θα δούμε πολύ πεσμένα τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου το μήνυμα να είναι πιο ηχηρό? Και αν τελικά ο πύχης κατέβει από το 30, από το 3 δηλαδή που είναι μπροστά, που έχει θέσει η κυβέρνηση, αυτό το εσωτερικό μήνυμα που θα πρέπει να πάρει η κυβέρνηση, μήπως θα είναι τελικά πάρα πολύ ηχηρό και θα πρέπει να προχωρήσει ενδεχομένως και σε κάποιες αλλαγές? Αυτό είναι ένα μήνυμα που σίγουρα και με τις δημοσκοπήσεις το βλέπουμε και πρέπει και ο Πρωθυπουργός και τα μέλη της κυβέρνησης και όλοι εμείς οι βουλευτές να προσπαθήσουμε να περάσουμε και να δείξουμε την πραγματική κατάσταση και τη σημασία της ψήφου των ευρωεκλογών. Γιατί η κοινωνία πρέπει να στείλει ανθρώπους στην Ευρώπη οι οποίοι ξέρουν να διαχειριστούν τις καταστάσεις στα ευρωπαϊκά θέματα. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδείξει όλο αυτό το χρονικό διάστημα πώς μπορεί και παλεύει και απαιτεί και κερδίζει πάρα πολλά σημαντικά πράγματα για τη χώρα μας. Με το χέρι στην καρδιά, λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Γιώγιακα. Εσείς πηγαίνετε στην εκλογική σας περιφέρεια, είστε ένας άνθρωπος πάρα πολύ δραστήριος, πηγαίνετε στα χωριά της περιφέρειάς σας, στα καφενεία, σε ό,τι, εν πάση περιπτώσει, και τώρα αυτές τις μέρες φαντάζομαι πολύ περισσότερο. Τι σας λένε? Γιατί καλά είναι αυτά που λέμε ότι οι ευρωεκλογές και το μήνυμα των ευρωεκλογών και να στείλουμε. Τι σας λένε? Σας πιάνουν, σας λένε με το μικρό σας όνομα, φαντάζομαι. Βασίλη, εκεί δεν τα κάναμε καλά. Εδώ έχουμε πρόβλημα. Η ακρίβεια μας τεινάζει το νοικοκυριό στον αέρα. Γιατί κάτι σας λένε? Δεν μπορώ να σας πω ότι οι άνθρωποι έχουν ένα προβληματισμό. Έχουν για την ακρίβεια, έχουν και για το θέμα των τεμπών που προσπαθεί η αντιπολίτευση να το σηκώσει, να δημιουργήσει ηθικά θέματα. Ότι συγκαλύπτουμε, ότι δεν αντιμετωπίζουμε με υπευθυνότητα. Εμείς, και το τονίζω για να ξεκαθαρίσω και τη θέση μου, θέλουμε η δικαιοσύνη να λάμψει, να προχωρήσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και να αποδοθούν πραγματικές ευθύνες. Και αν είναι και σε πολιτικά πρόσωπα, να είστε σίγουροι ότι θα έρθει στη Βουλή και θα αποδοθούν και εκεί οι ευθύνες που πρέπει να αποδοθούν. Όμως το θέμα της ακρίβειας, έτσι, είναι και ένα πολύ σημαντικό θέμα που απασχολεί τα νοικοκυριά και ιδιαίτερα στην περιφέρεια και στα αστικά κέντρα. Εκεί λοιπόν πρέπει
Έτσι, όχι ότι δεν έχουμε πετύχει σημαντικά θέματα, όμως πρέπει ακόμη περισσότερο οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το Υπουργείο Ανάπτυξης με τους μηχανισμούς του, να δείξουν πολύ πιο έμπρακτα και να μπορέσουν να πετύχουν τις τιμές αυτές που είναι και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μάλιστα. Δεν μπορεί τα ίδια προϊόντα να είναι πολύ φθηνότερα σε άλλες χώρες και στην Ελλάδα, όπου αντιμετωπίζουμε και περισσότερα προβλήματα, να είναι πολύ πιο ακριβά. Πρέπει λοιπόν έντονα, δυναμικά και δημιουργικά να σταθούμε απέναντι και συμπαραστάτες στους πολίτες της κάθε περιοχής. Μάλιστα. Πρέπει να μας ξανανιώσουν. Η παράταξή μας, η κεντροδεξιά παράταξη, θα πρέπει να αισθανθεί έτσι, και τον Πρωθυπουργό μας και όλη την κυβέρνηση πολύ κοντά, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε αυτό που θα δώσει όχι μόνο το 3 όπως είπατε, αλλά να μπορέσουμε να είμαστε στο ποσοστό των ευρωεκλογών του 2019. Ένα στόχο εφικτός. Θα συγκριθεί. Είναι ένα στόχο εφικτός. Χρειάζεται όμως εγρήγορση. Χρειάζεται η κοινωνία μας να ξαναστείλει το μήνυμα και την εμπιστοσύνη απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, απέναντι στην κυβέρνησή του. Μάλιστα. Κύριε Κιόγιακα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σας ευχηθώ να περάσετε πολύ καλά τις ημέρες αυτές. Θα είστε στην εκλογική σας περιφέρεια, φαντάζομαι. Να είστε και καλά. Η εθνική γιορτή της 25ης Μαρτίου μαζί με τη γιορτή της Παναγίας που έχουμε στην περιοχή μας να μας δώσει δύναμη και να αντέξουμε σε όλες τις δύσκολες καταστάσεις. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.